Πάμε γρήγορα στον γιατρό που έχουμε τώρα κοντά μας να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, Μαρία, που έχει να κάνει με εσάς τις γυναίκες, αλλά αφορά φυσικά και εμάς τους άντρες. Φυσικά, ο κύριος Βασίλης Κελάρης, μαιευτήρας γυναικολόγος αναπαραγωγής, επιστημονικός συνεργάτης της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Μητέρα. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, γιατρέ, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Σωσοπούλου, κυρία οικονόμου. Και για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα το οποίο με καλέσατε να δούμε. Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτό το θέμα? Μιλάμε για την κρυοσυντήρηση οαρίων. Τι είναι και πώς μπορεί να το διαχειριστεί μια γυναίκα το θέμα αυτό? Η κρυοσυντήρηση οαρίων ουσιαστικά έρχεται να δώσει μια νέα προοπτική στη διαχείριση της γονιμότητας των γυναικών. Και αυτό αποτελούσε κάποτε μια πειραματική μέθοδο την χρονιά του 1986 που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Πλέον αποτελεί μια καθημερινή κλινική πράξη και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να συγχρονίσουν την επιθυμία τους για μητρότητα με τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους. Ουσιαστικά παγώνουμε τον χρόνο. Άρα το επιλέγουν, ας πούμε, και το πότε θα γίνει αυτό στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η δυνατότητα που τους δίνεται. Ακριβώς. Αν αναλογιστούμε ότι οι γυναίκες γεννιούνται με κάποια εκατομμύρια οάρια, δηλαδή το γενετικό τους υλικό, και φτάνοντας στην ηλικία των 37 ετών έχουν καταναλώσει περίπου το 80% των αποθεμάτων τους. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό. Στα 37 καταναλώνουν το 80%, είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, βεβαίως. Ενώ πάνω από τα 40 οι γυναίκες, τα οάρια τα οποία πλέον έχουν, όταν θα δώσουν έμβρια, δηλαδή μωρά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυξημένης χρωμοσωμικών ανομαλιών, κίνδυνος αυξημένων χρωμοσωμικών ανομαλιών, ούτως ώστε έτσι να έχουμε αυξημένο κίνδυνο αποβολών και μη γέννηση ενός υγιούς μωρού. Μπορούν όλες οι γυναίκες, όλες οι περιπτώσεις γυναικών, μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης οαρίων? Η δυνατότητα που δίνεται στις γυναίκες, αυτό που συστήνεται από εμάς τους ειδικούς, είναι η καλύτερη ηλικία είναι από 25 έως 35. Φυσικά, όταν δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, προφανώς και πάνω από 35 μπορούμε να το κάνουμε. Και πόσα χρόνια συντηρούνται τα οάρια αυτά? Ουσιαστικά παγώνει ο χρόνος σε φόρους ζωής, θα μπορούσα να σας απαντήσω. Η επιστήμη πλέον με τις νέες μεθόδους κατάψυξης που λέγεται η αλοποίηση, είναι μια νέα μέθοδο. Δηλαδή μπορείς και μετά, αφού χωρίς να έχεις πια ορυξία, μπορείς να κάνεις να γονιμοποιείς τα οάρια αυτά. Εφόσον καταψύξει μια γυναίκα τα οάρια της στα 30, μπορεί να κάνει παιδί και στα 45 με τις ίδιες πιθανότητες που έχει μια γυναίκα που είχε στα νεαρή ηλικία. Θέλω να πω ότι παγώνει ο χρόνος και έτσι οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να δεχνοποιήσουν όποτε θέλουν. Πώς προκύπτουν τώρα αυτά τα οάρια, γιατρέ, με ποιο τρόπο? Ναι, ουσιαστικά γίνεται μια διέγερση των οθικών, έτσι, η οποία είναι μια ελεγχόμενη διέγερση. Πλέον με τα σύγχρονα πρωτόκολλα είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και με χαμηλές δόσεις φαρμάκων. Και ασφαλές. Μπορεί όμως, ασφαλέστατο, θα σας πω ότι όλες οι μελέτες μας δείχνουν ότι κανένα κίνδυνο δεν διατρέχουν οι γυναίκες να υποπάθουν κάποιο πρόβλημα μετά από αυτή τη διαδικασία. Είναι γρήγορο και ούτως ώστε και ασφαλές, ούτως ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Ενώ θα πω για την ασφάλεια της μεθόδου επίσης, ότι έχουν γεννηθεί πάνω από 6.000 μωρά, τα οποία μέσα από μελέτες που έχουμε κάνει βλέπουμε ότι καμία γενετική ή καμία συγγενή ανομαλία δεν εμφανίζουν αυτά τα μωρά, τα οποία έχουν προκύψει από κατάψυξη και κρυοσυντήρηση οαρίων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την υγεία των παιδιών των οποίων γεννάμε και φέρνουμε στον κόσμο. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάνετε και το λέτε για όσες γυναίκες το σκέφτονται. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.